Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τρίτη μπλε διαδρομή του Europa Homo Cyprus. Χίλιοι και πλέον ποδηλάτες από την Κύπρο και το εξωτερικό ποδηλάτησαν στην πίτη Σουΐς τρίτη μπλε διαδρομή για όλους, στηρίζοντας τις προσπάθειες του Europa Homo Κύπρου για πρόληψη και ενημέρωση του κοινού για τον καρκίνο του προστάτη. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τρίτη μπλε διαδρομή του Europa Homo Cyprus. Χίλιοι και πλέον ποδηλάτε από την Κύπρο και το εξωτερικό ποδηλάτησαν στην BD Swiss τρίτη μπλε διαδρομή για όλου, στηρίζοντα τι προσπάθειε του Europa Homo Κύπρου για πρόληψη και ενημέρωση του κοινού για τον καρκίνο του προστάτη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το πρωί τη Κυριακή 8 Οκτωβρίου στο Μολολεμεσού, σε συνεργασία με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο και το Ποδηλατικό Σωματείο Kilometer Cycling Team. Οι ποδηλάτε διένυσαν 8 χιλιόμετρα στην πόλη τη Λεμεσού με σημείο εκκίνηση και τερματισμού το αμφιθέατρο Ιρών Χρήστου και Μήλτου Χριστοφόρου. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα τη υφυπουργού ναυτιλία Μαρίνα Χατζημανόλη και συμπεριλαμβανόταν στι αθλητικέ δραστηριότητε των Λεμεσίων του Δήμου Λεμεσού. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία του σε Υφυπουργό Ναυτιλία, ο Ιατρικό Διευθυντή του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Φίλοι και Υποστηρικτέ του Europa Uomo. Στόχο του Europa Uomo Κύπρου είναι η ενημέρωση του κοινού και τον καρκίνο του προστάτη. Ο Europa Uomo Κύπρου επισημαίνει ότι ο καρκίνο του προστάτη μα αφορά όλου και ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωέ.